σωθήσετε. Και στήσει λοιπόν τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, αυτού τα δε ερείπη εξ ευωνήμων. Τότε ρίο βασιλεύσης εκ δεξιών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσε την ετοιμασμένη μη βασιλεία που καταβολείς κόσμου. Επίνα σαγάρ και εδώ κατέμει φαγήν, εδίψισα και ποτίσα τέμε, ξένος ήμιν και συνηγάγει τέμε, γυμνός και περιεβάλλε τέμε, εισθένησε και επισκέψας τέμε, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε πρόσμε, πρόσμε. Τότε λοιπόν θα πει ο Θεός σε όλα τα πρόβατα, σε όλους τους καλούς ανθρώπους δηλαδή, σε όλους αυτούς που τήρησαν τις εντολές του και τον νόμο του και την αλήθειά του, δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, ελάτε εσείς που είστε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, έτσι και κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μη βασιλεία από καταβολής κόσμου και πάρτε κληρονομιά. Όταν κανείς παίρνει μια κληρονομιά, δεν είναι δική του, δεν του ανήκει, δεν την έχει κερδίσει με την αξία του. Έτσι, είναι κληρονομιά, η κληρονομιά είναι κληρονομιά. Πεθαίνει ένας θείος μας, ένας συγγενής μας, ακόμη και ο πατέρας μας κλπ. Και παίρνουν την κληρονομιά. Την κληρονομιά δεν είναι δική μας, του πατέρα μας είναι. Του θείου μας ήταν, της θείας μας. Ενός φίλου μας, ενός γνωστού, ο οποίος μας συμπάθησε και μας την έδωσε. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι δική μας, είναι του Θεού. Και μας την κάνει δώρο, μας την χαρίζει, την κληρονομούμε. Πάρτε λοιπόν την κληρονομιά, τη δική μου, αυτή την οποία σας έχω ετοιμάσει από καταβολής κόσμου, δηλαδή πριν γίνει ο κόσμος. Πριν δημιουργήσει τον κόσμο, είχε δημιουργήσει τη βασιλεία του. Και αυτή μας την είχε δημιουργήσει, με μόνο σκοπό για να την κληρονομήσουμε εμείς. Οι άνθρωποι, οι εικόνες του Θεού. Όσοι φυσικά έτσι θα τηρήσουμε το κατ' εικόνα αμόλυτο, άσπυλο, έτσι και δεν το αμαυρίσουμε, δεν αμαυρώσουμε την εικόνα, το κατ' εικόνα. Γιατί λέει σας δίνω τη βασιλεία μου, γιατί κληρώνομαι τη βασιλεία από καταβολής κόσμου που είχα ετοιμάσει, διότι όταν πεινούσα ήρθατε και μου δώσατε και έφαγα. Όταν διψούσα, ήρθατε και μου δώσατε και ήπια νερό. Όταν ήμουνα ξένος, με περιμαζέψατε και με φιλοξενήσατε. Όταν ήμουνα γυμνός και δεν είχα κάτι να φορέσω, ήρθατε και μου δώσατε ρούχα και με ενδύσατε. Όταν ήμουνα στη φυλακή, ήρθατε και με επισκεφθήκατε και μου είπατε παρήγορα λόγια. Και τότε λέει, θα του πούνε τα προβατάκια. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι θα πάνε εν δεξιό του. Μα Κύριε, λέει, πότε εμείς σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, στη φυλακή να κλπ. Και ήρθαμε και σου κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και τι απαντάει ο Κύριος. Τότε αποκριθήσονται οι δίκοι λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και δευτρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν. Πότε σε είδομεν ξένων και συνηγάγεμεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν. Πότε δε σε είδομεν ασθενή εν φυλακή και ήρθουμεν πρόσε. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και απαντάει ο Κύριος. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, ερή αυτής, λέγει στα πρόβατα. Αμήν λέγω ημίν, αλήθεια λέγω σε εσάς, εφόσον επίησατε ενή τούτο των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησετε. Σας λέγω αλήθεια, ειλικρινά, ότι αφού λέει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τα κάνατε στα αδέλφια μου, ποιαν τα αδέλφια του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι της γης. Όλοι οι άνθρωποι της γης, επειδή είναι εικόνα του Χριστού, δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα Χριστού, κατ' εικόνα Θεού, είναι αδέλφια μεταξύ τους. Είμαστε αδέλφια του Χριστού. Γι' αυτό και λέμε αγαπητοί, είναι Χριστό αδελφοί. Είμαστε αδέλφια, είναι Χριστό. Αφού τα κάναμε λοιπόν όλα αυτά στα αδέλφια μας, στα αδέλφια του Χριστού, είναι σαν να τα κάναμε στον ίδιο τον Χριστό. Δεν έχει σημασία να τα κάναμε σε ένα απλό ασήμαντο ανθρωπάκο, σε εισαγωγικά λέξη ανθρωπάκο, που δεν του δίνουμε σημασία και τον θέλουμε έτσι στο περιθώριο, παραγωνισμένο κλπ. Σε όποιο και αν το κάναμε, και όσο λέει μάλιστα ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος ερμηνεύοντας αυτό, το σημείο λέει, όσο λέει πιο ασήμαντος είναι ένας άνθρωπος, όσο πιο φτωχός, όσο πιο άσημος κλπ, τόσο πιο μεγάλη αξία έχει αυτό το έργο το οποίο θα του προσφέρουμε, αυτή η βοήθεια το οποίο θα του προσφέρουμε. Και όταν προσφέρεις δηλαδή βοήθειά σου σε ένα σημαντικό πρόσωπο, σε ένα σπουδαίο πρόσωπο, σε ένα εξέχον πρόσωπο κλπ. Το κάνεις γιατί είναι σπουδαίο πρόσωπο, γιατί είναι σημαντικό πρόσωπο και περιμένεις κάτι να πάρεις από αυτό.
Σε ένα φτωχό όμως δεν έχεις να περιμένεις κάτι. Αν δεις ένα φτωχό που δεν έχει τον ήλιο μοίρα και λοιπά, τι να περιμένεις από τον ανθρωπάκο και λοιπά. Τίποτα. Αυτή λοιπόν η βοήθεια έχει μεγαλύτερη αξία για τον Θεό. Και αποκριβείς ο βασιλεύς ερίευτης λοιπόν, να μην λέγω εμείς, εφόσον επίησατε ενίτω τον έναν αδελφό μου, τον ελαχίστον, εμείς επίησατε. Τότε ερίκετης εξ ευωνήμων. Τότε θα πει και σε αυτούς που θα έχει στα αριστερά του. Πορεύεστε, έπε μου, οι κατηραμένοι, εις το πύρι το αιώνιο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Φύγετε, λέει, μακριά από μένα, όλοι εσείς, οι οποίοι δεν ήσασταν αυτοί που έπρεπε να είστε. Δεν τιμήσατε το κατ' εικόνα, δεν φροντίσατε να αγαπήσετε τους ανθρώπους, τα αδέρφια μου. Αλλά ήσασταν άχαρδοι, άσπλαχνοι, άπιστοι, αμαρτωλοί. Και πηγαίνετε μακριά από μένα, εκεί που υπάρχει το πυρ, το αιώνιο, η φωτιά. Η αιώνια φωτιά, η οποία δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Και εκεί θα καίγεστε αιώνια, όχι ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε, δέκα, πενήντα, εκατό, χίλια χρόνια, δύο χιλιάδες χρόνια, πέντε χιλιάδες χρόνια, εκατό χιλιάδες χρόνια, χίλιες χιλιάδες χρόνια, ένα εκατομμύριο χρόνια, πέντε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων, άπειρα χρόνια κλπ. Εις τους αιώνες των αιώνων, χωρίς τέλος, δεν υπάρχει τέλος. Ξεκινήστε να μετράτε, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 1 εκατομμύριο αριθμούς, ανεβαίνετε 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, 2, 1 εκατομμύριο, 3, 1 εκατομμύριο, 4, φτάστε στα 100 δισεκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια, 700, έχει τέλος η αρρύθμιση. Δεν υπάρχει τέλος. Ξεκινήστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και προχωράτε. Τελειώνει ποτέ η αρρύθμιση? Δεν τελειώνει ποτέ. Όπου και να φτάσει κανείς, υπάρχει πάντοτε ένας αριθμός παραπάνω. Βάρτε μηδενικά, βάρτε μία μονάδα μπροστά, ένα, και βάρτε μηδενικά που να φάμε από εδώ, έτσι, από τον Πειραιά, που είμαστε αυτή τη στιγμή και εκπέμπουμε, στην καρδιά του Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, και βάρτε μηδενικά που να ξεκινάνε από τον Πειραιά και να φάμε στην Αθήνα, να φάμε στη Θεσσαλονίκη, να φάμε, να ξεφεύγουν έξω από τα όρια της Ελλάδας, να πηγαίνουν στην Αμερική, να πηγαίνουν όπου θέλετε, να πηγαίνουν στο Φεγγάρι, να πηγαίνουν στον Άρη, να πηγαίνουν στον 7ο ουρανό κλπ. Βάρτε μηδενικά. Δεν έχει τέλος. Πάντα υπάρχει παραπάνω. Δεν υπάρχει τέλος, αδελφοί μου. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το τρομερό. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Δεν είναι για να παίζουμε. Δεν είναι για να παίζουμε. Δεν εξαγοράζω ούτε τα 50 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ, ούτε τα 70, ούτε τα 80, ούτε τα 100, ούτε τα 200, ούτε τα 500, ούτε τα 1000 που ζούσαν παλαιότεροι άνθρωποι κλπ. Στην εποχή του Νόε και πιο πριν και στην εποχή του Αδάμ κλπ. Δεν είναι για να παίζουμε. Δηλαδή θα ξεπουλήσουμε έτσι την αιωνιότητα, θα ανταλλάξουμε καλύτερα την αιωνιότητα για τα 70, 80, 100 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ. Τόσο, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση, ηλίθιοι είμαστε, τόσο ανόητοι είμαστε. Για να ζήσουμε ωραία εδώ 30, 40, 50, 100 χρόνια να χάσουμε την αιωνιότητα. Μόνο ένας ανόητος θα το έκανε αυτό το πράγμα. Μόνο ένας ανόητος. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος μας ξεγελάει, ο οποίος έρχεται και με κολπάκια, με τεχνάσματα κλπ. Μας αποπροσανατολίζει, μας πάει από εδώ, μας πάει από εκεί, μας κάνει να ξεχνάμε τα προβλήματα μετά κλπ. Εντάξει, φεύγουμε, άνθρωποι είμαστε. Το μυαλό γι' αυτό είναι, ξαναγυρίζει πάλι. Ξαναφεύγει το εκεί πίσω. Βλέπεις το άλογο σου φεύγει. Είσαι καβαλάρης σε ένα άλογο και πηγαίνει το άλογο. Εσύ είσαι ο καβαλάρης, είσαι ο ενίοχος, είσαι ο κυβερνήτης του αλόγου. Έχεις τα ηνία στα χέρια σου. Κάποια στιγμή ξεχνιέσαι, διτίζεσαι, έτσι, με κάτι άλλο, με κάποιες σκέψεις κλπ. Και το άλογο φεύγει, πάει εκεί που θέλει. Πάει να πάει κάπου αλλού σε ένα παράδρομο κλπ. Είδες ότι έφυγε το άλογο, το πήρες είδηση, πάω, ξαναφέρ' το πάλι. Το καμουτσίκι γι' αυτό το έχεις. Τα ηνία γι' αυτό τα έχεις. Ξαναφέρ' το άλογο στο δρόμο το σωστό, στο μονοπάτι το σωστό και δρόμο. Ξανά πάρει στον σκοπό, στον προορισμό, στην πηξίδα σου. Η πηξίδα μας είναι ο βοράς, να δείχνει τον βορά εκεί, το Θεό. Όπως η πηξίδα δείχνει τον βορά, έτσι και η πηξίδα της ψυχής μας να δείχνει τον Θεό. Ο Θεός, ο Θεός είναι το στόχο, να φτάσουμε στο Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό πρέπει ποτέ, μα ποτέ να μην το ξεχνάμε.
Και θα πούνε και θα τους πει λοιπόν και ο Κυριός μας, επίνασα γάρ και εγώ και εδώ κατέμε φαγή, εδίψασα και εγώ και ποτίσα τέμι, ξένος ήμουν και εγώ συνεργάγε τέμι, γυμνός και εγώ περιβάλλα τέμι, ασθενής και εν φυλακή και εγώ επισκέψα τέμι, και τότε αποκριθίζονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε πότε σε είδομεν πεινώντα, εδίψοντα, εξένων, εγυμνών, η ασθενή, εν φυλακή και ούδια κονίσα μέση, και τότε αποκριθίζεται αυτής λέγον, αμήν λέγω εμήν, εφόσον ουκ επίησατε ενή τούτο των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Όπως και οι δίκαιοι. Θα του πούνε και οι άδικοι και οι αμαρτωλοί εξεγονίμων, Κύριε πότε λέει σε είδα εμείς, λέει σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, να σε φυλακή, να είσαι γυμνός και δεν ήρθαμε, λέει εμείς, πότε λέει σε είδαμε και δεν ήρθαμε. Θα πούνε όλοι αυτοί εξεγονίμων από τα αριστερά του. Και θα τους πει ο Θεός, έπρεπε να δείτε εμένα για να τρέξετε. Βλέπετε τα αδέρφια μου, βλέπετε τους ανθρώπους, τους φτωχούς, τους άπορους, τους δυστυχισμένους, τους φυλακισμένους. Γιατί δεν τρέξετε σε αυτούς να τους βοηθήσετε. Αφού σε αυτούς δεν το κάνατε, είναι σαν να το έχετε κάνει και εμένα. Και τότε απελέψονται ούτε η σκόλαση είναι αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Πάνε οι μεν εξεγονίμων εις την αιώνιο κόλαση, η δε δίκαιη εις την αιώνιο ζωή. Αιώνιος ζωή, αιώνιος κόλαση. Αιώνιο το ένα, αιώνιο το άλλο. Έτσι. Και η μία αιωνιότητα, η ζωή με τον Θεό αιωνιότητα, και η άλλη η ζωή, η κόλασης αιώνια κοντά στον διάβολο. Διαλέγουμε και παίρνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ό,τι ο καθένας νομίζει. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Γιώργο, να πάμε λίγο να πάρω μια ανάσα να δω και τα μηνύματα. Το τραγουδάκι λίγο να πάρω μια ανάσα και ερχόμαστε στα μηνύματα και να κλείσουμε με τα μηνύματα. Μπορούμε να βάλουμε λίγο το βιντεάκι με το τραγούδι. Oh.
Στον χρόνο οι άγγελοι υμνούνε σένα και όλα τα τάγματα υπάρχουν για σένα. Μόνο ο άνθρωπος το μοίωμά σου, πικρές πολλές βάζει μες στην καρδιά σου. Τη νύχτα για σένα ησυχάζει πλάση, τα αστέρια για σένα δίνουν την άψη. Ο ήλιος για σένα φωτίζει τη μέρα και όλοι εσένα υμνούν κάθε μέρα. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ κάθε Κυριακή 9 με 11, πάντοτε με την βοήθεια του Θεού και με την ευγενική έτσι φιλοξενία του τηλεοπτικού σταθμού Θριάσιο εν Πειραιή. Ακούσαμε έναν ύμνο που έχει τίτλο «Για σένα Θεέ μου», τον οποίο έχει γράψει η ταπεινότης μου, και βρίσκεται μέσα στο συντή Πηξίδα, έτσι μαζί με άλλους 11 ωραίους ύμνους. Λοιπόν, πάμε λίγο στα τελευταία μηνύματα, γιατί η ώρα έχει περάσει. Κυρία Μοσχούλα από τον Άγιο Αρτέμιο. Πατέρα Μάξιμε, ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και τους τηλεθεατές για την προσευχή που μου κάνατε την περασμένη εβδομάδα, που σας πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Έχω ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι. Από την περασμένη εβδομάδα με τα χαρά βγήκα και περπάτησα. Ευχαριστώ όλους όσους με θυμήθηκαν στην προσευχή τους. Παρακαλώ να συνεχίσουν. Να είσαι καλά, Μοσχούλα μου. Πολύ χάρηκα, έτσι ο Θεός και η Παναγία να σε έχει πάντα καλά, να σε δυναμώνει και να σου δίνει κουράγιο και δύναμη, έτσι να ξεχνάς κάποια πράγματα και να νιώθεις πιο έντονα έτσι την παρουσία του Θεού. Να νιώθεις αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα. Να θυμάσαι πάντα ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα, έτσι ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και αρκεί εμείς να τον επικαλεστούμε με πίστη και με αγάπη και με ειλικρινή διάθεση, με καλή προαίρεση, και αμέσως ο Θεός τρέχει να μας βοηθήσει. Είναι, μας χτυπάει την πόρτα, εάν το ανοίξουμε θα μπει. Δεν το ανοίξουμε, δεν μπορεί να μπει. Και βεβαίως και θα συνεχίσω τις προσευχές. Και εύχομαι και οι τηλεθέτες μας ακούνε, αγαπητή Μοσχούλα. Η Μαρία Παμπελοκήπου, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το χρήσμα. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για το θέμα όταν είναι ένας Προτεστάντης, θέλει να γίνει Ορθόδοξος, πρέπει να βαπτίζεται με τρεις αναδύσεις και τρεις καταδύσεις ή να μυρώνεται. Ο γενικός κανόνας, αγαπητή μου Μαρία, σύντομα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, είναι ένας, να ξέρουμε. Εάν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια αίρεση, οποιαδήποτε αίρεση και αν είναι, δεν έχουν τελέσει τους τρεις, δεν έχουν τελέσει τον τύπο του βαπτίσματος, δηλαδή τις τρεις καταδύσεις και τις τρεις αναδύσεις, έτσι ξαναγίνεται κανονικά από την αρχή το βάπτισμα και οι τρεις καταδύσεις και οι τρεις αναδύσεις. Εάν έχουν τελέσει τον τύπο του βαπτίσματος, δηλαδή τις τρεις καταδύσεις και τις τρεις αναδύσεις, δεν ξανατελείται ο τύπος, έτσι γίνεται το μύρωμα, το χρήσμα που λέμε κλπ.
Εάν λοιπόν οποιοδήποτε αιρετικός, όπου και αν βρίσκεται, στο βάπτισμα το δικό τους έχουν τελέσει αυτούς τους τρεις τύπους, τον τύπο τις τρεις καταδύσεις και τις τρεις αναδύσεις, τους μυρώνουμε. Εάν δεν έχουν κάνει αυτόν τον τύπο τρεις καταδύσεις και αναδύσεις, σου κάνουμε την αρχή. Δεν σημαίνει ότι οι αιρετικοί που έχουν κάνει τις τρεις καταδύσεις και αναδύσεις ότι είναι έγκυρο το βάπτισμά τους κλπ. Και ότι έχουν χάρη και μυστήρια. Όχι. Πηγαίνει σε άλλο, δεν έχω τον χρόνο από περισσότερα. Κάποια άλλη στιγμή που θα έρθει το θέμα, έτσι θα πούμε περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό. Η Χριστίνα από το Περιστέρι, λύγει το διαβατήριό μου πατέρα Μάξιμε και ανησυχώ για το νέο που θα λάβω. Τι πρέπει να κάνουμε, να το λάβουμε? Το νέο διαβατήριο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δεν το έχω ακόμα διασταυρώσει, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πρέπει να έχει μέσα το μικροτσίπ. Είναι ηλεκτρονικό και πρέπει να έχει μέσα το μικροτσίπ, με το οποίο θα διαβάζεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα βρίσκονται στα αεροδρόμια κλπ. Οπότε, το πιο πιθανό είναι το μικροτσίπ αυτό, το πιο πιθανό, έτσι, όλα αυτά είναι ακόμα, δεν τα έχω διασταυρώσει. Το πιο πιθανό είναι, όπως συνήθως όλα τα περισσότερα αυτά πράγματα, λειτουργούν με κωδικό το 666, το πιο πιθανό είναι και το διαβατήριο να έχει από τον κωδικό το 666. Οπότε, όταν θα το διασταυρώσω, όταν θα είμαι σίγουρος, θα βγω να σας πω ακριβώς τι θα κάνετε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ο Χαράλαμπος από την Πάχη Νέα Περάμη. Θα ήθελα, πατέρα Μάξιμε, να στείλω το παιδί μου στο κατηχητικό και δεν ξέρω που γίνεται εδώ κοντά. Πώς μπορώ να μάθω? Είμαστε λίγο αποκομμένοι εμείς εδώ. Δεν ξέρω καθόλου από Πειραιά, αγαπητέ μου Χαράλαμπε. Εγώ βρίσκομαι ορεινή Κορινθία, εκείνη το μοναστήρι μου, το Αγίου Κοσμάθου Ιωτολού. Και όταν έρχομαι εδώ, έρχομαι στην Αθήνα, που είναι τα γραφεία του Αγίου Κοσμάθου Ιωτολού, από Πειραιά δεν γνωρίζω καθόλου. Μπορείτε όμως να πάρετε στο τηλέφωνο από τον οποίο θα το βρείτε, έτσι, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, να πάρετε την Ιερά Μητρόπολη και να ρωτήσετε που υπάρχουν κατηχητικά κοντά στην περιοχή σας, όσο γίνεται πιο κοντά. Σίγουρα γίνονται, από ό,τι ξέρω, γίνονται σε πάρα πολλές ενορίες. Και μπράβο σας, έτσι σας συγχαίρω και δημόσια, που παρόλο που είστε σύγχρονος γονιός κλπ., θα αγαπάτε το Θεό και την Εκκλησία και θέλετε τα παιδιά σας να βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Θεό και να από μικρή ηλικία έτσι να ενημερώνουν και να μαθαίνουν όλα αυτά τα οποία θα τους βοηθήσουν να μάθουν και να βρουν τον σωστό δρόμο και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Γιατί σήμερα δυστυχώς οι γονείς είναι εκείνοι που οι πρώτοι σπρώχνουν τα παιδιά τους να φύγουν μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Θεό. Και λένε κατηχητικά, τώρα ξεπεράστηκαν τα κατηχητικά. Ξεπεράστηκαν τα κατηχητικά. Και πάνω, όταν θα πάμε, θα δούμε πόσο ξεπεράστηκαν τα κατηχητικά και τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα, αγαπητοί γονείς και αγαπητοί μου φίλοι. Και αλίμονό μας τότε. Αλίμονο σε όλους μας. Η Παναγιώτα από τη Νέα Σμύρνη, πατέρα Μάξιμε, ένας καλός άνθρωπος, φιλάνθρωπος, νομοταγής, γλυκομήλητος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάει στον παράδεισο. Βέβαια, καλός και φιλάνθρωπος μπορεί να είναι και ένας άθεος. Τι θα γίνει με αυτούς τους καλούς ανθρώπους, δεν θα πάνε στον παράδεισο? Αγαπητή κυρία Παναγιώτα, δεν φτάνει να είναι κανείς. Καλό είναι βέβαια ένας άνθρωπος να είναι φιλάνθρωπος, να είναι νομοταγής, να είναι γλυκομήλυτος, να είναι καλός γενικά, ένας καλός άνθρωπος. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Καλό είναι, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται να είναι και καλός χριστιανός. Χρειάζεται να είναι και κοντά στο Θεό, να αγαπάει το Θεό, να πιστεύει στο Θεό. Να πιστεύει στο Θεό, να αγαπάει το Θεό, να πιστεύει στον νόμο Του, στον νόμο που ο ίδιος ο Θεός έθεσε, την Αγία Γραφή, Παλιά και Νέα Διαθήκη, και στην Εκκλησία την οποία ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε με την θυσία Του. Έτσι, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Είναι όρος απαράβατος. Δεν φτάνει να είναι καλής ικανός άνθρωπος. Όσο καλός άνθρωπος και να είναι κανείς, εάν δεν είναι πιστός, δεν είναι κοντά στο Θεό, δεν τηρεί, έτσι, κατά πάντα θα λέγαμε έτσι, την Ορθοδοξία, άλλο δόγματα, άλλο έργα. Αυτό που προέχει είναι η πίστη. Είναι να τηρήσουμε κατά πάντα την Ορθόδοξη πίστη. Να μην φύγουμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Να μην αλλοιώσουμε ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία. Αυτό έχει σχέση με την πίστη. Με την πίστη μας, με τα δόγματα. Τα έργα έρχονται δευτερεύοντα. Γιατί τα έργα δεν μας σώζουν. Δεν μπορεί κανείς
από τα έργα να σωθεί, όσα έργα και να κάνει, τι είναι τα έργα, τα 5 έργα, τα 100, τα 1000, τα 200 χιλιάδες έργα κλπ, τα 100 χρόνια που θα ζήσει μπροστά στην αιωνιότητα, τίποτα δεν είναι. Μπορείς να ξαγοράσεις με μια γήινη προσπάθεια αιωνιότητα, έτσι. Είναι αυτό που προέρχεται λοιπόν, είναι η πίστη μας. Και αν κανείς είναι μέσα στην πίστη μας, είναι μέσα στην Ορθοδοξία και έχει σαν επικουρικό και τα έργα, έτσι, μπορεί με τα δυο φτερά αυτά πίστη και έργα να πετάξει και να ανέβει κοντά στο Θεό. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους καλούς ανθρώπους, ο Θεός θα τους κρίνει. Εγώ δεν είμαι Θεός, δεν είμαι κριτής, ο Θεός που γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύβια της καρδιάς του καθενός, πώς ενεργεί ο καθένας και γιατί ενεργεί, τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει, ή αν ήξερε, αν δεν ήξερε, πώς το έκανε και πώς δεν το έκανε, εκείνος θα κρίνει και εγώ είμαι σίγουρος, 100% δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, ότι από τη στιγμή που είναι δίκαιος και είναι αγάπη, θα κρίνει πάντοτε με δικαιοσύνη και με εσπλαχνία και φιλανθρωπία. Ο Νίκος από τα κάτω Πατήσια βλέπει την εκπομπή σας, πατέρα Μάξιμε, έχει ενδιαφέρον. Συνεχίστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Ο κύριος Τάκης από Αθήνα, η ώρα της εκπομπής σας είναι πολύ καλή, 9 με 11 μας βολεύει. Θα ήθελα να καταθέσω τους προβληματισμούς μου για την γρήπη των πτηνών. Είναι άραγε σημείο τον καιρό? Φοβάμαι πως ναι. Είναι σημείο τον καιρό, αγαπητέ Τάκη, ως προς το εξής, ότι όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο γενικότερο κλίμα φόβου και τρομοκρατίας των ανθρώπων. Έτσι, σημεία εν ουρανό, σημεία επί της γης, σημεία εν τη σελήνη, τρομοκρατία, βεβαιότητα, ανασφάλεια κλπ. Ούτως ώστε όλα αυτά να δημιουργούσουν μια κατάσταση τέτοια και υποδομή κατάλληλη για να έρθει το κράτος του Αντιχρίστου. Με αυτή την έννοια είναι σημείο των καιρών. Η κυρία Μάρθα από το κέντρο Αθήνας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πατέρα Μάξιμε. Μας ευχαριστεί ο ορθός λόγος, να συνεχίσετε. Ο Αναστάσης από τον Πειραιά, πατέρα Μάξιμε, τελειώνω, ναι. Πατέρα Μάξιμε, όταν μιλάτε στο Θριάσιο παρεμβάλλετε το Μέγκα, γιατί άραγε όταν μιλάτε εσείς τόσες παρεμβολές? Δεν ξέρω, αγαπητέ Αναστάση. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος έχει παρέλθει. Να ευχαριστήσω όλους σας, έτσι, που με παρακολουθήσετε και σήμερα, που μείνετε κοντά μου και σήμερα. Στην εκπομπή μας Ορθόδοξοι Πατερικοί Λόγοι, είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα με αυτόν τον τίτλο Ορθόδοξοι Πατερικοί Λόγοι. Η άλλη εκπομπή δεν σταμάτησε, στο Μάξιμο του Πατέρα Μάξιμο, θα εκπέμπει και αυτή, όταν θα είμαστε έτοιμοι με εκκληκτούς προσκεκλημένους που θα έχουν και θα συζητάμε διάφορα θέματα. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι με τη σημερινή μας εκπομπή, να μάθετε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε και αν τα γνωρίζετε να ακούσετε πράγματα τα οποία σας ωφέλησαν στη ψυχή σας. Ευχαριστώ όσους από εσάς συμμετείχατε στην σημερινή μας εκπομπή, με τα τηλέφωνά σας, με τα μηνύματά σας. Βοηθάτε και με την δική σας παρουσία και τον δικό σας τρόπο να ομορφαίνει η εκπομπή και να καλυτερεύει και να ακούγονται και πράγματα τα οποία εγώ ίσως δεν σκέφτηκα ή δεν προλαβαίνω να τα πω. Εσείς και εσείς με το ερώτημά σας μου δίνετε την ευκαιρία να τα πω. Κοντά σας πρώτα Θεός θα είμαι την επόμενη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα, 9 με 11, ενημερώστε και τους γνωστούς σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας. Γιώργο μου, δεν σε ακούω, αν θες να μου πεις κάτι. Ωραία. Και μην ξεχνάμε, έτσι, το σημερινό Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που είπαμε, όπως είπαμε, είναι το πιο σπουδαίο, το πιο σημαντικό για τον άνθρωπο, για όλους μας. Εάν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, πεθαίνοντας από στιγμή σε στιγμή, κανείς δεν ξέρει το τέλος του, το τέλος είναι άδειλο, χάσαμε τα πάντα. Όσο ζούμε, ιδούν εν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Όσο έχουμε καιρό, τώρα που είμαστε εν ζωή, όσο προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ζωή, όλοι μας λίγο πολύ κάνουμε αμαρτίες και δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε καλοί και σωστοί, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, πιο κοντά στη μυστηριακή ζωή, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, την οποία εύχομαι όλοι μας να κερδίσουμε με την χάρη και την ανθρωποτροπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.
top 5 ringtones